Σύμφωνα με τον ορισμό του, το bullying, δηλαδή σε απλά ελληνικά ο εκφοβισμός, είναι μια επιθετική συμπεριφορά, σωματική, λεκτική, ψυχολογική, που εκδηλώνεται σκόπιμα, απρόκλητα και επαναλαμβανόμενα και έχει σκοπό τον σωματικό και ψυχικό πόνο. Μια λέξη που τα τελευταία χρόνια ακούγεται πολύ, ειδικά στα σχολεία. Τα κρούσματα συνεχώς πληθαίνουν. Ευτυχώ για τη Λάρισα, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νικόλα Οζέρβα, τα κρούσματα στα σχολεία του νομού είναι περιορισμένα. Σε σύγκριση με αυτά που ακούμε σε άλλε περιοχέ, εδώ δεν έχουμε έντονα φαινόμενα ε, σχολικού εκφοβισμού. Παρ' όλα αυτά, όμω, πρέπει να έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά πάντα. Εμεί είμαστε στην παγκρύπνηση, κάνουμε διάφορε δράσει, κάνουμε διάφορα προγράμματα και είμαστε έτοιμοι να, όπου χρειαστεί να επέμβουμε. Δεν έχουμε, ξαναλέγω μεγάλο πρόβλημα για την ώρα, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί γενικώ όλη τη μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με του ειδικού, στο φαινόμενο του μπούλινγκ εμπλέκονται πολλά μέρη. Το παιδί που δέχεται βία, τα παιδιά θεατέ, οι εκπαιδευτικοί και οι γονεί. Το πείραγμα μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε εκφοβισμό. Τότε, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει αμέσω να απευθυνθεί στου εκπαιδευτικού του σχολείου του ή στου γονεί του, που θα πρέπει να το αναφέρουν χωρί καθυστέρηση, κυρίω στον σχολικό ψυχολόγο, ώστε να φροντίσει με τη σειρά του την ψυχική αποκατάσταση του θύματο και να οριοθετήσει το ζήτημα με του γονεί και του δράστε. Προφανώ να μιλάνε. Προφανώ να μιλάνε. Καταρχά, στο περιβάλλον του σχολείου, στου διευθυντέ και στου εκπαιδευτικού του. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε ότι έχουμε επανδρώσει τα σχολεία μα ε, και με ψυχολόγου και με κοινωνικού λειτουργού και με το θεσμό του Συμβούλου Σχολική Ζωή και είμαστε όλοι δίπλα του. Βεβαίω να μιλάνε και θα είμαστε όλοι μαζί του για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό που το χρειαστεί. Ο κύριο Έρβα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα σχολικά εφηβικά χρόνια μπορούν να στιγματίσουν το παιδί. Γι' αυτό, αν δουν οι γονεί ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το μπούλικ, να απευθυνθούν άμεσα σε έναν ειδικό.